Καλησπέρα σας. Ο Πρωθυπουργός από την Πειραιώς, ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει δηλώσεις. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να συγχαρώ όλους τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους που εξελέγησαν την δεύτερη Κυριακή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και να τους διαβεβαιώσω ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί τους, όπως είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή. Έχουμε στηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και προσμένουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους. Τώρα, ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της δεύτερης Κυριακής, σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω όμως ότι τα πολιτικά συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων ουσιαστικά βγήκανε την προηγούμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή. Είναι σαφές ότι υπήρξε μια, θα έλεγα, αντισυσπήρωση πολλών δυνάμεων απέναντι σε υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Στο κάτω-κάτω η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% και όχι 51%. Και προφανώς το βήμα αυτό για πολλούς υποψηφίους που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία από το 41% στο 51% δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Επίσης θέλω να επισημάνω την ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή σε αυτή την κάλπη, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Από εκεί και πέρα, ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ένα θα πω μόνο. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γιωμένα στη γη. Να λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή και να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για να βελτιώνει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με έμφαση στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα. Στο πολιτικό πρόταγμα, εξάλλου για όσους πέβδουν να πανηγυρίσουν βγάζοντας ενδεχομένως συμπεράσματα τα οποία δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές πολιτικές ισορροπίες, να θυμίσω ότι είχαμε εθνικές εκλογές πριν από τρεις μήνες, στις οποίες κατεγράφει με απόλυτη σαφήνεια η δύναμη των κομμάτων. Έχουμε και πάλι καλή αρχή σε όλους τους νέους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες και όπως είπα, η κυβέρνηση είναι εδώ για να συνεργαστεί μαζί τους. Είναι μήνυμα αποδοκιμασίας. Ευχαριστώ πολύ.